Στο στούντιο προσκεκλημένος για να συζητήσουμε αυτό το θέμα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Λαμίας, ο κ. Μακρυγιάννης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Τι έγινε χθες, να ακούσουμε και μια άλλη οπτική. Βεβαίως, πριν φτάσουμε εκεί, να πω το εξής. Από την Πέμπτη που μάθαμε που κοινοποιήθηκε στους Διοικητικούς Συλλόγους το θέμα της διαβούλευσης των τριών νομοσχεδίων, τα είχαμε πει, κυρίως το νομοσχέδιο του φυλακίνου που μιλάμε τώρα για την αναμόρφωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Συλλόγου συνήλθε εκτάκτως την Δευτέρα, πήρε απόφαση και απέστειλε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, μιλώντας για το σύνολο των επιτοκοφυλακίων του νομού που είναι 10. Καταργούνται 10 και δημιουργείται ένα έμεστο στο νομό. Και επίσης προσυπέγραψε και μια επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο του Διοικητικού Συλλόγου Λαμίας για το θέμα της Αταλάντης. Εγώ το έχω βάλει και στον τίτλο, το βλέπετε από κάτω. Μέχρι και τον Πρωθυπουργό, λέω, έφτασε βεβαίως, η κατάργηση. Βεβαίως. Οφείλαμε να πάρουμε αυτή τη θέση. Πήρε τη θέση αυτή ο Διοικητικός Σύλλογος με συγκεκριμένα δεδομένα. Είναι κύριε Πρόεδρε, θέλω μια χάρη πριν ξεκινήσουμε βεβαίως και αναλύσουμε τα χθεσινά. Θέλω να μου περιγράψετε όσο πιο απλά μπορείτε τις εμπλοκές που μπορεί να προκληθούν με μια τέτοια απόφαση. Ακριβώς αυτό. Θέλω να καταλάβουν οι πολίτες τι σημαίνει αυτό. Γιατί μας ρωτάνε, γιατί τόσος ντόρος για αυτή την υπόθεση. Ακριβώς αυτό το μετέφερα στον Υπουργό. Έτσι, για το οποίο δεν πήρα απάντηση. Είπα το εξής. Όταν πάει να. Καταρχήν, έθεσα το θέμα το οποίο ήδη είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν κλήθηκα να τοποθετηθώ. Και πήραμε βεβαίως το ψήφισμα, το οποίο πραγματικά. Για το οποίο πρέπει να ευχαριστήσω το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Αντιπεριφερειάρχη προσωπικά, τον κύριο Καραίσκο, ο οποίος κινήθηκε στο θέμα αυτό άμεσα. Θα πρέπει λοιπόν να πω το εξής. Τα προβλήματα που δημιουργούνται έχουν ως εξής. Ένα, υπάρχει κίνδυνος με την ασφάλεια των συναλλαγών. Όταν θα πάνε να συγχωνευθούν 10 υποθυκοφυλάκια σε ένα, η μεταφορά και μόνο του αρχείου, η συγχώνευση, χωρίς μηχανογραφικό σύστημα συγκεκριμένο, η συγχώνευση, όπως είπα και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, υποθυκοφυλακίου, το οποίο είναι και εκτιματολόγιο. Με υποθυκοφυλάκιο, το οποίο είναι υποκτηματογράφηση όπως η Λαμία. Και με άλλα υποθυκοφυλάκια, τα οποία δεν έχουν καθόλου ούτε υποκτηματογράφηση περιοχή, ούτε υπάρχει εκτιματολόγιο. Κίνδυνος να χαθούν στοιχεία, δηλαδή. Βεβαίως. Θα υπάρχει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών, καταρχήν από τη λήψη των πιστοποιητικών, διότι μπορεί να κάνουν και ένα μήνα και 1,5 μήνα για να πάρουν πιστοποιητικό. Με αποτέλεσμα την καθυστέρηση συναλλαγών. Φανταστείτε ένα πολίτη, να το πω απλά, ο οποίος θα θέλει να πάει να γράψει μια προσημείωση, διότι κινδυνεύει η τράπεζα να μια συμπληρωματική προσημείωση του κατασχέσει το ακίνητο, το έχει θέσει ως προϋπόθεση τη ρύθμιση να εγγράψει προσημείωση και μην μπορεί να πάρει τα πιστοποιητικά, ότι είναι ελεύθερο βαρών. Δεύτερον, υπάρχει κίνδυνος με την ασφάλεια σε ό,τι αφορά από την πλευρά των δικηγόρων, είναι αδύνατο να κάνει έρευνα σε ένα τέτοιο υδροκεφαλικό σύστημα υποθυκοφυλακίου. Είναι αδύνατο. Τρίτον, δεν μπορούν, οι υπάλληλοι θα θελήσουν τουλάχιστον ένα μήνα. Αυτή δίνεται δυνατότητα στους υπαλλήλους να γίνουν, να τεθούν υποκαθεστώς ιδιωτικού δικαίου συμβάσεως ορίστου χρόνου, που σημαίνει ότι κάποιος που βρίσκεται στην Αταλάντη ή στην Ελλάδα να βρεθεί ο υπάλληλος μέσα σε 10 μέρες να επιλέξει αν θα πάει στη Λαμία. Δεν θα το συζητήσω καθόλου για την καταστροφή. Για όλη την ιστορία αυτή, την μεταφορά των οικογενειών κλπ. Επίσης, όπως είναι η Αταλάντη, εκεί δρεύουν περίπου 30 συνάδελφοι. Αυτοί δεν μπορούν να είναι όπως και οι πολίτες να μετακινούνται με 200 χιλιόμετρα τη μέρα. Άκουσα για τα διόδια, γιατί τα από τον συνάδελφο και βουλευτή Φθιώτιδος. Γιατί τα διόδια δεν είναι 40-50 ευρώ η βενζίνα. Βεβαίως. Δηλαδή για να πάρεις ένα πιστοποιητικό 5 ευρώ να αξίας να πληρώνεις 50. Αν το πάρεις, θα κάνεις έτσι και πρέπει να ξαναπάς να το πάρεις. Αυτό είναι πολύ σωστό. Βεβαίως. Να το ξαναπούμε. Ότι με την εμπλοκή που θα δημιουργηθεί, η μία φορά πάνω κάτω δεν μπορεί να μην φτάνει. Όχι, θα είναι δύο, δεν μπορεί να είναι μία. Είπε λοιπόν ο Υπουργός, εδώ για να έρθουμε, είπε λοιπόν ο Υπουργός σε αυτά τα θέματα που έθεσα, ότι ναι, αλλά θα κάνουμε μηχανογραφικό σύστημα και ότι με τον τρόπο αυτό και τα λοιπά. Το εξήγησε ότι αν δεν υπάρξει πρώτα η υποδομή να υπάρξει το μηχανογραφικό σύστημα, να βρεθούν οι χώροι, καταλαβαίνετε στέγαση 10 υποθυκοφυλακίων πόσο χρόνο θα απαιτήσει, τουλάχιστον 3 μήνες για να πατήσει το κουμπί να ξεκινήσει. Και στο διάστημα αυτό της μεταφοράς ποιος θα δίνει πιστοποιητικά, με ποιο προσωπικό. Ακούστε, στα σχέδια καλό είναι.
Έπειτα. Το είπα λοιπόν ότι καλό είναι. Όχι, ούτε στα σχέδια είναι καλό. Άμα πρόκειται να χρειάζεται ο πολίτης να κάνει δύο φορές τη διαδρομή πάνω κάτω, να πληρώσει 50 και 50 100 τα ευρώ συν τα διόδια για να πάει, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα εξυπηρετηθεί, δεν είναι καλό. Ούτε στο σχέδιο είναι καλό. Εγώ οφείλω να πω ότι όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, γιατί μιλάμε για σχεδιασμό στο σύνολο της χώρας, και εμείς μιλάμε για τον νομό Φθιώτιδος. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ θα συμφωνεύσω όλα αυτά σε ένα, χωρίς να δημιουργήσεις την υποδομή, χωρίς να δώσεις το χρόνο το οποίο του ζήτησε από τον Υπουργό, τον επαρκεί. Θέλει τουλάχιστον ένα χρόνο, αν υποθέσουμε ότι ψηφίστηκε, ένα χρόνο για να υλοποιηθεί, να ξεκινήσει η λειτουργία αυτού του συστήματος. Και με μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις πρέπει να εκδοθούν. Ξέρετε κάτι, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή με το ασφαλιστικό νόμο. Ένα νομοθέτημα έχει βγει, μια εγκύκληση έχει βγει. Χρειάζονται 60 υπουργικές αποφάσεις. Και αυτή τη στιγμή φανταστείτε τι πρόκειται να συμβεί με τα παιδοκοφυλάκια, όπου εκεί ποιος θα δίνει βεβαιώσεις. Ο υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου θα βάζει τη σφραγίδα με το ελληνικό δημόσιο για να χορηγεί βεβαιώσεις όπως ένας δημόσιος υπάλληλος. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει και άλλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι υποδοκοφύλακες, οι οποίοι ήταν συμβουλογράφοι πριν, οι οποίοι παρατήθηκαν για να γίνουν υποδοκοφύλακες, ή είναι συμβουλογράφοι οι οποίοι δεν τους δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψουν συμβουλογράφοι, λέει να μπορούν να δηλώσουν 10 μέρες όταν θέλουν να γίνουν δικηγόροι. Δεν μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια του βίου, του επαγγελματικού συμβίου, την επαγγελματική σου ιδιότητα διανόμου σε 10 μέρες. Βία, αλλά, με δήλωση. Είπα στον Υπουργό ότι αυτό πέραν όλων των άλλων είναι και ευθέως, έρχεται ευθέως αντίκειται με το Σύνταγμα. Δεν μπορεί να το κάνετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για να μην φαίνεται ότι είμαι τιμητή οποιοδήποτε, λέω ότι αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως πράγματι. Είναι ένα τρανό παράδειγμα στην περιοχή Αταλάντες, τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, αλλά υπάρχουν και άλλες, τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, όχι να το πω, από το Δομοκό οι πολίτες δεν πρέπει να έρχονται. Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να έρχονται από τις Περχιάδες και τη Μακρακόμη. Το ίδιο συμβαίνει και στις περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Νησιωτικής Ελλάδας, της Ευρυτανίας. Παίρνουμε ενημέρωση σχετικά. Η Νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε ότι πάνε ήταν η πρόεδρος της Νάξου εκεί, ήμασταν μαζί. Ξέρετε ότι στο υποδοκοφυλάκιο Νάξου πηγαίνουν από την Πάρο μέχρι και την 28 υποδοκοφυλάκια από όλα τα νησιά. Έχει το χειμώνα για να πάρει. Αυτό θα σας έλεγα. Να δω πώς θα το κάνουν το χειμώνα με τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Εντάξει, δεν θέλω να φαίνεται ότι είμαι αρνητικός. Δεν είμαι. Αλλά λέω, κάθε αλλαγή θέλει συζήτηση με την κοινωνία. Συζήτηση με την κοινωνία. Επαρκεί όχι 5 ημερών συζήτηση. Γι' αυτό, αν θα δείτε και στην επιστολή του Πρωθυπουργού, μιλάω για πραγματική συζήτηση και διαβούλευση. Όχι 5 ημερών. 5 ημέρες είναι. Και να σας πω κάτι. Μόνιμο ευνηδιασμό. Βεβαίως. Πήρε το Υπουργείο απαντήσεις από τις υλομέλειες των πρωτοδικείων, ξέρετε, πριν από 6 μήνες. Έστειλε επιστολή του Υπουργείου και ζήτησε εάν για την συγχώνευση του ναμείου των υποδοκοφυλακίων με τη Λαμία. Η απάντηση από την Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Λαμίας ήταν αρνητική. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι πήρε αρνητική απάντηση για τη συγχώνευση, προχωράει σε συγχώνευση. Και κοιτάξτε τώρα, ποιος είναι ο δικαιολογητικός λόγος? Τα έσοδα. Αυτό μας είπε ο Υπουργός. Ότι εμείς συγχωνεύουμε γιατί πρέπει να έχουμε έσοδα. Όχι ο πολίτης, όχι οι πολίτες. Τα έσοδα. Η κουβέντα ήταν τα έσοδα. Αυτή ήταν η πρώτη κουβέντα. Για να τα ρίξουμε πάλι στο. Την είπε και ο κύριος, στο βαρέλι χωρίς πάτο του χρέους, έτσι. Την είπε και ο συνάδελφός μου, ο βουλευτής, ότι ναι, για τα έσοδα. Τα έσοδα, το πρώτη κουβέντα. Και είπε το εξής. Μάλιστα, είπε και να δω πώς θα το αντιπαρέλθει. Και μακάρι αυτό τουλάχιστον για το υποδοκοφυλάκιο Αταλάντες. Είπε ότι οι υποδοκοφυλάκια τα οποία είναι εύρωστα και βγάζουν χρήματα και έχουν έσοδα. Αυτά τα υποδοκοφυλάκια πρέπει να συγχωνευθούν και αυτά τα υποδοκοφυλάκια να μπορέσουν τα υποδοκοφυλάκια να πληρώνουν και το προσωπικό και να είναι κερδοφόρα. Ήταν κουβέντα ξεκάθαρη. Γι' αυτό στην τοποθέτηση είπα. Του Υπουργού. Και γι' αυτό στην τοποθέτηση μου είπα, ναι κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ναι, μεν είναι ένα υποδοκοφυλάκιο με έσοδα, παραδείγματος χάρη τη Αταλάντης, πλην όμως είναι ένα υποδοκοφυλάκιο, είναι μια περιοχή η οποία μπορεί να παράγει κάποια συμβόλαια λόγω του Αταλάντι Χίλς που ακούμε και όλα αυτά. Σωστά. Αυτό ήταν αυτό το σκεπτικό μου. Όμως δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω και τους υποδοφύλακες, όπως ας πούμε της Λαμίας, της Στυλίδας και αλλού, οι οποίοι κάνουν επενδύσεις, αγόραζαν γραφεία, νοικιάζαν γραφεία μεγάλα. Τώρα μετεστεγάστηκε το υποδοφυλάκιο Λαμίας από την
από την Κύπρο και στο κέντρο της πόλης. Όμως θεωρώ ότι μέγιστο θέμα είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, κυρίως των πολιτών, που θα χρειαστεί κάποια στιγμή να εξυπηρετηθούν. Η ταλαιπωρία, σας το λέω με τα βεβαιότητα. Δεν θα σταματήσει. Θα είναι απερίγραπτη. Απερίγραπτη, απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Σκεφτείτε το τι θα πρέπει να γίνει. Και αυτομάτως το κόστος για κάτι που μέχρι σήμερα ήταν πολύ απλό, γίνεται τεράστιο. Δυσανάλογο ουσιαστικά της εξυπηρέτησης που επιχειρούν να κάνουν από το Υπουργείο. Εκεί λοιπόν είπα στον Υπουργό ότι όταν του είπα εντάξει, υπάρχει και ένα υποθυκοφυλάκιο. Υπάρχει ένα ειρηνοδικείο στην Αταλάντη. Δύο είναι στο νομό από 10. Κάνει το δικαστικό καλλικράτη στα ειρηνοδικεία και μείναν δυο. Δηλαδή, λέω με λίγα λόγια, να περιμένουμε. Να περιμένουμε βόμβα. Δικαστικό καλλικράτη, ρίξατε, κύριε Υπουργέ. Βόμβα, δηλαδή, είπε. Το επόμενο που θα περιμένουμε δηλαδή είναι. Πετάξτε, το επόμενο διάστημα ο δικαστικό καλλικράτη, δηλαδή να καταργήσουμε τα πάντα, ας πούμε και την Αταλάντη. Αν καταργήσουμε το υποθυκοφυλάκιο, τι νόημα έπαιξε το ειρηνοδικείο μετά. Τι είπε. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, δεν υπάρχει καμία, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό. Αυτή είναι η κουβέντα. Απλώς το κρατάμε. Πρόεδρε, στην ερώτηση μου. Καταλάβαμε που το πάνε έτσι όπως το περιγράφετε κι εσείς. Οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές, που από αυτούς εξαρτάται αν θα περάσει ή δεν θα περάσει ένα τέτοιο σχέδιο που έχει έρθει προς διαβούλευση. Θα πρέπει να ψηφίσει, ας πούμε. Τι κύριο... σας λένε. Θα σας πω. Για τον κύριο Σαρακιώτη, ακούσατε. Δεν τοποθετήθηκε. Ούτε είναι, υπέγραψε την επιστολή την οποία προσυπέγραψα και εγώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων της Αταλάντης. Τον ρωτήσατε εσείς, θα προσυπογράψεις, θα ψηφίσεις? Όχι, δεν τον ρώτησα εγώ αυτό. Εγώ τον ρώτησα. Το τονίζω αυτό γιατί ο κύριος Σαρακιώτης είναι από την περιοχή της Λωρίδας. Εγώ δεν τον ρώτησα αυτό. Ναι. Όπως του είχα πει και ότι για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ότι ο καθένας κρίνεται από αυτό που κάνει. Οι υπόλοιποι κυβερνητικοί βουλευτές τι είπαν? Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι μια κουβέντα που έγινε την Κυριακή το πρωί με κάποιον εκ των βουλευτών της Φτιότητας, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω, διότι το επιβεβαιώνοντας έτσι και τον κύριο Σαρακιώτη, πράγματι που υπάρχει, μια κουβέντα, και ότι αυτό το πράγμα δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Ναι. Σας είπε βουλευτής κυβερνητικός της Φτιότητας ότι δεν θα περάσει αυτό. Ναι, δεν θα περάσει από τη βουλή. Μάλιστα. Αυτό είπε. Περιμένουμε. Πολλοί πολίτες περιμένουμε να το δούμε. Βλέπουμε. 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 Τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω. Εσείς, ως δικηγορικός σύλλογος Λαμίας, που οφείλω να ομολογήσω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνετε συχνότατα πρωτοβουλίες για πάρα πολλά θέματα. Εάν περάσει, τι κάνουμε? Κοιτάξτε, αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως φορέας ο οποίος έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο είναι. Κινηθήκαμε, μιλήσαμε, πήραμε το ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, υπογράψαμε την επιστολή, στηρίξαμε με κάθε τρόπο και θα εξακολουθώ να στηρίζω τους συναδέλφους από την Αταλάντη, διότι είναι πραγματικά το πρόβλημα πολύ δύσκολο και η κατάργηση εκεί θα είναι τεράστια περιοχή Λωκρίδα. Δεν το συζητάω αυτό και θα είμαι δίπλα τους, όλος ο Κυριακός Σύλλογος. Από εκεί και μετά, όμως, πρέπει να μιλήσουμε με το σύνολο. Μιλάμε για το σύνολο των υποθυκοφυλακίων. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Η Ολομέλεια ήδη χθες συζήτησε το θέμα. Καταδίκασε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και την προχειρότητα με την οποία γίνεται η προσπάθεια αυτή αναμόρφωσης, όπως εντός παρενθέσεως. Η προχειρότητα δηλαδή. Θεωρούμε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις σε περίπτωση που ψηφιστούν έτσι με τον τρόπο αυτών που έρχονται. Πολύ φοβούμαι όμως. Το φοβάστε, δηλαδή, πρόεδρε, αυτό? Ναι, ναι. Φοβάμαι δηλαδή ότι. Το φοβάστε ότι θα έρθει με διαδικασίες fast track μέσα στο καλοκαίρι όπως γίνεται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις? Ακούστε, ο Υπουργός, όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα, είπε ότι μέσα σε 10-15 μέρες αυτό θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση. Είναι ξεκάθαρο το θέμα. Για να ξέρουμε να τη λέμε. Γρήγορα. Δηλαδή. Δεν είπε ότι θα δούμε. Είπε εντός της άλλης εβδομάδας, όπως είπε και ο συνάδελφος, εντός της άλλης εβδομάδας θα έρθει μια τροποποιημένη πρόταση, αναμορφωμένη από εμάς, ανάλογα. Διότι είπε το εξής. Επειδή δεν μπορούσαμε να το εξηγήσω, δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε για κάθε υποθυκοφυλάκιο στη χώρα τι γίνεται, είπαμε. Κάνουμε μια συγχώρευση και ας έρθουν οι φορείς να μας πούνε ποιοι διαφωνούν. Σωστό. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός. Ωραία. Μετά λοιπόν τις αντιδράσεις των φορέων, θα κάνουν μια πρόταση, είπε ότι θα γίνει μια πρόταση από το Υπουργείο
συγκεκριμένη, πιο συγκεκριμένη, τις αμέσως επόμενες μέρες και μετά θα σε εχθεί προς ψήφιση. Άρα μιλάμε για 10-15 μέρες. Άμεσες διαδικασίες δηλαδή. Τώρα ελπίζω, το ξαναλέω και πάλι, για την ασφάλεια του δικαίου, αν τελικός ψηφιστής έχει το νομοσχέδιο αυτό για τα παιδοφυλάκια, πρέπει να δοθεί χρόνος τουλάχιστον προσαρμογής τουλάχιστον μια διετία. Δεν απολύτως ξεκάθαρο. Απολύτως ξεκάθαρο. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς. Συνολικά δηλαδή, εσάς να ευχαριστήσω, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα βέβαια υπήρξε και έντονη δράση από τη δική σας πλευρά, το χώρο των δικηγόρων, και μιλάω και για την εξάμηνη κινητοποίηση του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, η οποία συνεχίζεται με μια διαφορετική μορφή μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν έχουμε νεότερα από εκεί. Αν θα δείτε στο δελτίο τύπου της Ολομέλειας, επαναφέρομαι το θέμα κώδικα πολιτικής οικονομίας. Ξέρουμε τι θα γίνει με τις κατασχέσεις. Το επαναφέρομαι. Διότι ο Υπουργός στη Βουλή είπε ότι θα κάνει τροποποιήσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, θα κάνει τροποποιήσεις. Μάλιστα. Περιμένουμε. Όλοι περιμένουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά.